Πάμε κουζίνα, πάμε να μαγειρέψουμε. Ήταν να μην τα μάθουμε αυτά τα μακαρόνια που είναι σαν πατατάκια. Ήταν. Όχι, Παναγία μου, ήρθα να βάλω να φάω. Γιατί το πάω τόσο καλά τόσο σάφημα. Καιρό. Το πάω τόσο καταπληκτικά καλά. Είμαι περήφανη με τον εαυτό μου. Έλα, δεν έχουν καν κρέας μέσα. Έχεις βάλει ρε και μυρίζει έτσι ωραία. Έχουμε κάνει ένα πέστο καρυδιού. Πέστο καρυδιού. Πέστο, πώς να μην φάω. Πω, λίγο πιπεράκι τριμμένο θέλω. Αμέσως, κυρία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πείτε μου πότε να σταματήσω. Εκεί τι καλώς. Ευχαριστώ πολύ. Καλή όρεξη. Ευχαριστούμε. Μόσχο μυρίζει. Λοιπόν, από ό,τι καταλάβατε, σήμερα φτιάχνουμε σπιτικά νιόκι με μανιτάρια πλευρό τους και ρόκα και πέστο από καρύδι. Να πάμε να δείξουμε λίγο την καρτέλα. Αν θυμάστε καλά, είχαμε ξαναφτιάξει νιόκι σπιτικά, οπότε μπορείτε να βρείτε και τη συνταγή στο site της εκπομπής. Για να κάνουμε το πέστο όμως σήμερα θα χρειαστούμε μία κούπα καρύδια καθαρισμένα, μισή κούπα παρμεζάνα τριμμένη, μισή σκελίδα σκόρδο, μισή κούπα ελαιόλαδο, χυμό από ένα λεμόνι και αλάτι και πιπέρι για το τέλος. Λοιπόν. Μπράβο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο σου. Το πέστο λοιπόν έχουμε συνηθίσει όλοι να είναι πέστο βασιλικού, να είναι πράσινο, μπορούμε αντί για βασιλικό να το κάνουμε με ρόκα, μπορούμε να το κάνουμε με οτιδήποτε πρασινάδα θέλουμε και με οτιδήποτε ξηρό καρπό θέλουμε. Συνήθως γίνεται με κουκουνάρι. Εγώ τώρα λοιπόν φτιάχνω ένα πέστο το οποίο δεν έχει καθόλου πρασινάδα, γιατί άμα είχε πρασινάδα το πιάτο αυτό θα ήταν όλο πράσινο και δεν θα βλέπαμε καθόλου τα μανδάρια για να τα ξεχωρίσουμε. Οπότε αφήσαμε την πρασινάδα έξω και τη βάλαμε σκέτη στο τέλος. Λοιπόν, βάζουμε σε ένα μιξεράκι τα καρύδια, βάζουμε και την παρμεζάνα, βάζουμε και το σκόρδο, βάζουμε λίγο λεμόνι, γιατί θα το ρυθμίσουμε την ξυνήλα του αργότερα και θα βάλουμε και το ελαιόλαδο μέσα. Και τα χτυπάς όλα μαζί. Και τα χτυπάμε όλα μαζί, είναι πάρα πολύ απλό, είναι τρομακτικά απλό. Τώρα εμείς όσο πιο ρευστό το θέλουμε, μπορούμε να προσθέσουμε στο τέλος λίγο νερό από τα βραστά τα μακαρόνια. Και δεν κατάλαβα, το καρύδι γιατί το έβαλες. Γιατί για να κάνεις πέστο θες οπωσδήποτε ξηρό καρπό. Ό,τι πέστο και να φας, δηλαδή το πέστο του βασιλικού το κλασικό, το πέστο τζενοβέζε που είναι το όνομά του, έχει μέσα βασιλικό, λάδι, παρμεζάνα και κουκουνάρι. Τόσο εύκολο ήταν το πέστο, έτοιμο. Λοιπόν, το πέστο εδώ είναι έτοιμο. Εγώ εδώ πέρα το έχω ήδη αραιώσει λίγο με νερό από τα πρώτα νιόκι που έβρασα και πάμε να δείξουμε πόσο εύκολα γίνεται το πιάτο. Δεν έχω καθόλου προετοιμασία όπως βλέπετε. Τα νιόκι μου θέλουν περίπου 3 λεπτά. Όταν τα δούμε να επιπλέουν πάνω στην κατσαρόλα σημαίνει ότι είναι έτοιμα. Και μέχρι να βράσουμε να δούμε και την καρτέλα, τι υλικά χρειαζόμαστε. Λοιπόν, μία κουταλιά της σούπας βούτυρο, 450 γραμμάρια μανιτάρια πλευρό τους, ένα κιλό σπιτικό νιόκι ή άμα βαριόμαστε, ελπίζω να μην βαριέστε, δύο συσκευασίες νιόκι των 500 γραμμαρίων, 50 ml κρέμα γάλακτος, ένα μάτσο ρόγκα καθαρισμένη, 100 γραμμάρια παρμεζάνα τριμμένη. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα τηγάνι που καίει. Βάζουμε μέσα βούτυρο. Γιατί το βούτυρο κάνει τα πάντα να είναι πιο νόστιμα. Α, πολύ ωραίο το φαΐ σου, παιδί. Για να μην καεί το βούτυρο θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο. Δηλαδή το παίζουμε σχεδόν μισό-μισό. Και όταν το δούμε να καπνίζει και λέμε «Ω, θα καεί τώρα», ρίχνουμε τα μανιτάρια μέσα. Τέρμα, φωτιά τέρμα. Γιατί τα μανιτάρια βγάζουν νερά, εμείς δεν θέλουμε να βράσουν, θέλουμε να τηγανιστούν μέσα στο λάδι και το βούτυρο. Τα βάζουμε λοιπόν μέσα τα μανιτάρια. Και με το που βγουν στην επιφάνεια τα νιόκι και είναι τα μανιτάρια crispy, ωραία και τραγανά, θα βάλουμε λίγο αλάτι τώρα, είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τη συνταγή. Αυτό το πιάτο είναι πάρα πολύ ωραίο για τώρα, για το χειμώνα. Και γίνεται όπως βλέπετε από μένα αυτή τη στιγμή σε 8 λεπτά. Οπότε είναι ένα τέλειο πιάτο να γυρίσουμε στο σπίτι, να πετάξουμε μέσα ό,τι θέλουμε, θα μας χορτάσει, δεν έχει κρεατικό άμα θέλουμε να αποφύγουμε τα κρέατα που τώρα τις τελευταίες μέρες το έχουμε παρακάνει. Λοιπόν, τα μανιτάρια όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουν αρχίσει και αποκτούν μία κρούστα και ένα βαθύ καφέ χρώμα. Αυτό σημαίνει ότι έχουν βγάλει τις ζάχαρες έξω και έχουν γίνει πολύ πιο νόστιμα.
Σε αυτό το σημείο λοιπόν εγώ θα βάλω τα νιόκι όπως σας είπα, είμαι τέλεια στο χρόνο μου. Δεν ανάγκη να τα στραγγίξω, μπορώ να τα πετάξω κατευθείαν έτσι μέσα. Θα χαμηλώσω τη φωτιά στο, από το 9 στο 6. Κουνάω όσο τα ρίχνω μέσα για να μην κολλήσουν, γιατί τα νιόκι όπως θυμάστε γίνονται από πατάτα και αλεύρι. Οπότε άμα τα αφήσω εγώ κατευθείαν στο ζεστό τηγάνι θα κολλήσουν κάτω και θα πιάσουν, πώς λέγεται, θα κολλήσουν στον πάτο τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ είμαστε καλά. Τώρα που έχω και λίγο νερό από την κατσαρόλα θα ρίξουμε και μία κουταλιά, άντε δύο κουταλιές από το έτοιμο το πέστο. Ανακατεύουμε. Ρίχνουμε μέσα την κρέμα γάλακτος. Άμα το θέλουμε να το κάνουμε vegetarian, δεν βάζουμε βούτυρο στην αρχή, βάζουμε μόνο ελαιόλαδο. Και τώρα δεν βάζουμε κρέμα γάλακτος και βάζουμε μόνο λίγο νερό από το βραστήρα. Θα γίνει τέλειο, χυλωμένο και vegetarian πιατό έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, τώρα που έχουμε όλα μας τα υγρά, θα πάρουμε και τη ρόκα την οποία όπως βλέπετε δεν την έπλυνα. Την έβαλα μέσα σε ένα μπολ με νερό, ώστε όλη η βρωμιά, ενώ το χώμα, γιατί έχουμε ντόπιο παραγωγό εδώ πέρα στην περιοχή και μας δίνει το τέλειο, την τέλεια ρόκα, όλο το χώμα έχει πάει στον πάτο και έχω μια πάρα πολύ καθαρή ρόκα, η οποία έχει πάρει και τα πάνω της γιατί είναι μέσα σε κρύο νερό. Οπότε βάζουμε και τη ρόκα μέσα, ανακατεύουμε, ρίχνουμε και λίγη παρμεζάνα μέσα εδώ για να χυλώσει και από ό,τι βλέπω θέλουμε λίγο νεράκι ακόμα. Λοιπόν, με δύο κουταλιές της σούπας νερό από το βραστήρα τα μακαρόνια μας είναι έτοιμα. Πόση ώρα με πήρε, ούτε 8 λεπτά, ε. Είσαι τρομερός στον χρόνο. Μόνο αν ξεχαστείς. Εγώ να ξεχαστώ. Αν λέμε, αν. Ναι, όχι, okay, γιατί εγώ δεν ξεχνάω τίποτα και ποτέ. Ναι, αλλά λέμε, καμιά φορά μπορεί να τύχει και αυτό. Αυτή η πιτράδα με τρελαίνει. Τι είσαι το τζουτζού, το τζουτζού. Πού είσαι αυτό, παιδί μου. Λοιπόν, ποιος θα το φάει αυτό το τέλειο πιάτο. Πού Μάκης. Έλα Μάκη, έλα Μάκη. Είναι η μόνη ώρα που κάθεσαι γιατί τον βάλω να κάτσει. Τόση ώρα γυρνάει γύρω γύρω, σαν το λιοντάρι γύρω. Πες μου πότε να σταματήσω, Μάκη. Γύρω γύρω, τον βλέπω από εκεί, από εδώ. Πες μου πότε να σταματήσω. Του πάει, του πάει. Για δεν θέλω πολλά. Α, δεν θες τυριά. Φέρια, φέρια. Λοιπόν, εγώ σας αποχαιρετώ. Καλή συνέχεια, Ελένη μου. Μου κάνεις μια χάρη. Δώσ' το Κωστάθη που δεν τον βλέπω. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, γεια.